Βλέπουμε τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων που ετοιμάζονται να βγουν στον αγωνιστικό χώρο. Μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό με τη σπουδαία νίκη του με 3-0 πριν από 7 βράδια στην Αθήνα. Ένα σκορ πρόκρισης αρκεί ο Παναθηναϊκός, όπως έχει τονίσει πολλές φορές όλες αυτές τις μέρες ο Ανδρέας Σταματσιών, οι γραμματικοί παίκτες του να παρουσιαστούν σοβαροί, πειθαρχημένοι και να μην πιστέψουν σε καμία περίπτωση ότι η πρόκριση έχει τελειώσει, έχει κριθεί από το πρώτο 90 λεπτό. Τελέσκε με βαθιά παλιά βρέθηκε στο έδαφος ο Μολέδος. Συνεχίζεται η φάση, γύρισμα, η μπάλα κοντράρει στον Κουτρουμπή. Δεν είναι να προλαβαίνει το κόρνερ ο Στυλ. Λεδέσμα στο φάουλ. Βαθιά σέντρα στην καρδιά της περιοχής, έφυγε έξω η κεφαλιά. Δεν υπάρχει φάση όμως, υποδείχθηκε σε θέση offside ο Μολέδο. Κουτρουμπής, Ρέκερ, Μούχταρ, τον ψάχνουν συνεχώς οι συμπαίκτες του. Είναι επικίνδυνη πάσα, ο Στυλ βγαίνει, δεν μπορούσε να κόψει την μπάλα. Η φάση συνεχίζεται, νέα προσποίηση του Πούκη πάνω στη γραμμή, ο Ιβανόφ σώζει την εστία του Παναθηναϊκού. Πρώτη μεγάλη φάση του αγώνα στο 16 για τον Μάρκους Μπέρκ. Τώρα ο Πούκη για την Μπρόντμπι, έχει γρήγορο ρυθμό το μάτς. Επιβάλλει αυτόν τον ρυθμό η Μπρόντμπι από το ξεκίνημα. Πούκη ξανά στη μεγάλη περιοχή με πλάτη στο τέρμα, γύρισε το σούτ ψηλά πάνω από τα δοκάρια του Στυλ. Η δεύτερη είναι ο Βραζιλιάνος. Γυρίζουν την μπάλα γύρω από τη μεγάλη περιοχή του Παναθηναϊκού οι παίκτες της Μπρόντμπι. Καλό το κόψιμο από τον Γουακάσο. Κακό το διώξιμο όμως από τον Χουλτ. Γίνεται ένα σουτ, δεν είναι επικίνδυνο από τον Μούχταρ. Η μπάλα σκάει στο έδαφος. Ζητάει μπάλα ο Μούχταρ, την παίρνει. Υπάρχει κενό εκεί. Άφησε ο Μούχταρ. Ο Πύρη ψάχνει χώρο για το σουτ. Άλλαξε γνώμη. Η πάσα, το σουτ. Τώρα ο Στυλ αποκρούει. Κατάφερε και έδιωξε το σουτ του Νόργκαρντ. Η φάση συνεχίζεται. Ο Λεδέσμα απομακρύνει με κεφαλιά, έχει σταματήσει φάση για offside στο βάθος. Η Μπρόντμπι πιέζει από το πρώτο λεπτό. Κατά διαστήματα είναι πολύ πιεστική, αλλά όχι τόσο γιατί δικαιολογείται νομίζω αυτός ο πανικός που δημιουργείται πολλές φορές στην άμυνα του Παναθηναϊκού. Μούχταρ, η μπάλα περνάει, Βίλτσεκ, Μούχταρ. Γκολ για την Μπρόντμπι, έκλειψαν εδώ την μπάλα οι Δανείοι από την άμυνα του Παναθηναϊκού και ανοίγουν το σκορ στο 35 με τον Μούχταρ. Δυστυχώς ήταν ένα γκολ το οποίο φαινόταν πως έρχεται. Με την άμυνα του Παναθηναϊκού να αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στα τελευταία λεπτά, να επιτρέπει στους Δανούς να πλησιάζουν στην μεγάλη περιοχή του Στυλ και βλέπετε εδώ τον εξαιρετικό συνδυασμό που έβγαλαν οι παίκτες της Μπρόντμπι με τη σέντρα του Χόλστ. Μούχταρ για τον Βίλτσεκ, αυτός έστρωσε μετά κουνάκι για τον Μούχταρ. Δεν είχε ακολουθήσει κανένας παίκτης του Παναθηναϊκού τον μέσο επιθετικό της Μπρόντμπι που εκτελεί μόνος απέναντι στον Στυλ για το 1-0. Πήγε να βγει φάση για τον Παναθηναϊκό στην απέναντι πλευρά. Μούχταρ κυρίως να έχει βρεθεί εντελώς μόνος λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, όπως συνέβη και εκεί το πλήρωσε ακριβά ο Παναθηναϊκός στη φάση του γκολ. Έγινε το λάθος, η Μπάρμπο μπορεί να ισοφαρίσει, το δοκάρι και έξω στο 38. Από το πουθενά έχει αυτή η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό και είναι μια χρυσή ευκαιρία να βγάλει ένα γκολ μέσα στο Μπρόντμπι Στάδιον και να κάνει πολύ πιο εύκολη την αποστολή του με τον Γουακάσο για μια ακόμη φορά να πιέζει αποτελεσματικά, να κλέβει την μπάλα από τον Πύρη. Πέρασε η μπάλα για τον Ιμπάρμπο, ο οποίος είναι μόνος απέναντι στο Τόπελ, αλλά σημαδεύει το δοκάρι. Τόπελ, ο Λεδέσμα στην εκτέλεση. Όλη η Μπρόντμπι είναι πίσω με εκτέλεση τον Μούχταρ. Λεδέσμα εκτελεί, είναι καλή παλιά βαθιά για τον Κουτρουμπή, ο οποίος γύρισε, η Μπάρμπο ψηλά. Δεύτερη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο μάτς. Βγήκε τον Λάρσον, πάσα για τον αμαρκάρι στο Ζέκα. Λέτο και Μπέρκ περιμένουν τη σέντρα του Ζέκα, περνάει πίσω και από τους δύο και τον βρήκε και στο πόδι του Χερμάνσον. Επιμένει όμως ο Παναθηναϊκός. Γουακάσο, Μπέρκ πάνω από τα δοκάρια. Νέα πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Τώρα ψάχνει για την απάντηση ο Παναθηναϊκός για το ένα γκολ. Θα κάνει πολύ πιο εύκολα τα πράγματα στη συνέχεια. Σέντρα του Μπέργκο, ο Ιβανόφ προσπάθησε να πάρει την κεφαλιά. Πρέπει να βρει και την μπάλα. Αλλά αυτή έφυγε αρκετά μέτρα έξω από το αριστερό δοκάρι. Βλέπουμε το replay. Δεν την βρίσκει νομίζω ο Ιβανόφ. Γιατί την βρήκε πολύ λίγο από αυτό το replay. Θα φανεί καλύτερα. Όχι. Πάλι στο φάουλ ο Μάρκους Μπέρκ. Χαμηλά για τον Λέτο. Κόντρα ριμπάλα από μάκρυνη άμυνα της Μπρόντμπι. Παίρνει ο Λουτ. Λουτ βρήκε χώρο για τη σέντρα. Ιβανόφ με την κεφαλιά. Γκολ! 1-1 με τον Ιβανόφ.
τον γκολ που έψαχνε ο Παναθηναϊκός για να αγκαλιάσει την πρόκριση. Στο 65, τρομερή κεφαλιά τον Βούλγαρο, εξαιρετική σέντρα του Λουτ. Λέγαμε για τον Ιβανόφ ότι ήταν πολύ καλός απόψε, ήδη είχε βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα του από το πρώτο μάτς στη Λεωφόρο, είχε κάνει το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά το απόψινο είναι με διαφορά το κορυφαίο του μάτς σε αυτά τα πρώτα βήματα της θητείας του στον Παναθηναϊκό, και ένα καθοριστικό γκολ που ενδεχομένως να είναι αρκετό για να σφραγίσει την πρόκριση για τον Παναθηναϊκό στους ομίλους του UEFA Europa League. Τρομερή κεφαλιά από τον Βούλγαρο, άπιαστη κεφαλιά, ήταν αδύνατο να φτάσει στην αριστερή γωνία και όπου έστειλε την μπάλα ο τραντοφύλακας της Μπρόντμπι από την εξαιρετική σέντρα του Λουτ. Μπρόντμπι Παναθηναϊκός 1-1. Βλέπουμε εδώ και τους πανηγυρισμούς στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Δίπλα εκεί είναι ο Αποστόλης Πάνος. Αποστόλη. Βίλτσε εκεί πάσα για τον Πύρη. Βγαίνει ο Στυλ. Βγήκε η άμυνα μαζί και με τον Μολέδο. Συνεχίζει τη φάση. Κεφαλιά από τον Βίλτσε ψηλά πάνω τα δοκάρια. Είναι η πρώτη ουσιαστική προσπάθεια για γκολ. Παλεύει για να κρατήσει την μπάλα. Κέρδισαν τελικά οι Δανείοι. Άνοιξε πολύ ο Πύρη. Καλό τάκλινγκ από τον Ζέκα. Η παλιά για τον Βακάσο. 3-3. Πολύ γρήγορα ο Βακάσο για τον Λέτο. Όχι, δεν μπορεί ο Αργεντινός να κοντρολάρει. Αν έκανε το κοντρόλ, θα έφευγε μόνος στη μεγάλη περιοχή και απέναντι στον Τόπελ. Είναι αμυντικός και έχει μέσος ή επιθετικός. Ήταν 3-2 και έκανε μια πολύ λανθασμένη επιλογή. Ωραίος συνδυασμός τώρα όμως για τον Παναθηναϊκό με τον Λουτ στη μεγάλη περιοχή. Ευκαιρία το πλασέ με το αριστερό. Συνεχίζει τη φάση. Χουλτ στην αγκαλιά του Τόπελ. Μεγάλη ευκαιρία εδώ για να γίνει.